η σύγχρονος κορυφής η οποία ολοκληρώνεται είναι πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας για το μέλλον του ΝΑΤΟ, καθώς υιοθετήθηκε το καινούριο στρατηγικό δόγμα, το οποίο επικαιροποιεί τις προτεραιότητες της συμμαχίας εν ώψη των προκλήσεων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη δεκαετία. Προφανώς και στρατηγικός αντίπαλος της συμμαχίας σε αυτή τη συγκυρία είναι η Ρωσία, και γι' αυτό και προχωρούμε ως συμμαχία σε μια σημαντική ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προβάλλουμε αποτρεπτική ισχύ απέναντι στις όποιες φιλοδοξίες της Ρωσίας απέναντι σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα η σύνοδος αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι ουσιαστικά εγκρίναμε την διεύρυνση της συμμαχίας μας, προσθέτοντας δύο καινούργια μέλη, τη Φιλανδία και τη Σουηδία, δύο δημοκρατίες, ευρωπαϊκές δημοκρατίες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συνεισφέρουν σημαντικά στην περαιτέρω ενίσχυση της συμμαχίας μας, και όπως είδατε τελικά τα όποια εμπόδια ξεπεράστηκαν πολύ γρήγορα και θα έλεγα και πολύ ανώδυνα, έτσι ώστε να μπορούμε σήμερα να προσκαλέσουμε τις δύο χώρες να γίνουν μέλη της συμμαχίας μας. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι στο στρατηγικό δόγμα επανεπιβεβαιώνεται η προσήλωση όλων των μελών της συμμαχίας στην έννοια της εδαφικής ακεραιότητας του διεθνούς δικαίου, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι έννοιες σημαντικές που ενώνουν τις χώρες της συμμαχίας, καθώς καλούμαστε από κοινού να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις σε έναν κόσμο ο οποίος γίνεται όλο ένα και πιο περίπλοκος, όλο ένα και πιο σύνθετος. Σήμερα το πρωί είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις προκλήσεις οι οποίες προέρχονται από τον Νότο. Προκλήσεις όπως τα ζητήματα της τρομοκρατίας, η παράνομη μετανάστευση, η κρίση η οποία δυστυχώς δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στη Λιβύη, η έξαρση της Ισλαμικής τρομοκρατίας στο Σαχέλ. Αυτές είναι προκλήσεις οι οποίες μας δημιουργούν εύλογους προβληματισμούς και μας υποχρεώνουν να στρέψουμε το βλέμμα μας όχι μόνο προς Ανατολάς, αλλά και προς τον Νότο. Και προφανώς η Ελλάδα, μια χώρα που είναι πυλώνα σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, θέλει να είναι πρωταγωνιστής σε αυτήν την συζήτηση. Τέλος, εκφράσαμε όλη την έντονη ανησυχία μας για το γεγονός ότι μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια τεραστίων διαστάσεων επιστημιστική κρίση. Και η Ελλάδα, για ακόμα μια φορά, προσφέρεται να βοηθήσει και να υποστηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου το σιτάρι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται εγκλωβισμένο στην Ουκρανία, πρωτίστως στην Οδυσσό, να φύγει από την Ουκρανία και να καταλήξει τελικά στις χώρες που σήμερα το χρειάζονται. Η Ελλάδα έχει ένα ξεχωριστό ρόλο να παίξει σε αυτήν την προσπάθεια, καθώς ελέγχει τον μεγαλύτερο στόλο στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία. Εντάξτε, είδα και εγώ το δελτίο τύπου του Λευκού Οίκου σχετικά με την συνάντηση του πρόεδρου Μπάιντεν με τον πρόεδρο Ερντογάν. Νομίζω ήταν πολύ σαφές, ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι πρέπει να αποφεύγονται οι εντάσεις στο Αιγαίο αλλά και στην Συρία. Νομίζω μια ευθεία παρένεση προς την Τουρκία να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου και να αποφύγει την ακραία ρητορική την οποία έχουμε δυστυχώς υποστεί τους τελευταίους μήνες. Ήθελα επίσης να πω ότι σε καμία από τις πολλές συζητήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου κορυφής δεν ετέθη από την Τουρκία κανένα απολύτως ζήτημα το οποίο να αφορά την προβολή των δικών της επιχειρημάτων εις βάρος της Ελλάδος. Αυτό νομίζω ότι κάτι λέει κατά το πόσο τα επιχειρήματα αυτά μπορούν πραγματικά να σταθούν σε ένα διεθνές περιβάλλον όπως αυτό του ΝΑΤΟ, ή αν τελικά είναι μια επιχειρηματολογία η οποία σκοπεύει περισσότερο στην εσωτερική κοινή γνώμη και όχι σε μια συμμαχία χωρών που θα πρέπει να σκέφτονται και να αντιλαμβάνονται την ασφάλεια με τον ίδιο τρόπο όπως είναι το ΝΑΤΟ. Το Μητσοτάκης Γιόκ το έχω ξανακούσει στο παρελθόν, το άκουσα μετά τον Εύρο, υπόθηκε με άλλα λόγια.
Συναντηθήκαμε με τον κύριο Ερντογάν. Εκτιμώ ότι και πάλι κάποια στιγμή θα συναντηθούμε. Πρέπει να συναντιόμαστε, πρέπει να μιλάμε και πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις διαφορές μας πολιτισμένα στα πλαίσια των σχέσεων καλής γειτονίας και μοναδικό σημείο αναφοράς στο διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο στο οποίο να μπορούμε να στηριχθούμε για να λύσουμε τις διαφορές μας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι κατέστη σαφές σε όλους ότι στην παρούσα συγκυρία η προσήλωση όλων των μελών του ΝΑΤΟ είναι στην Ουκρανία. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία κατανόηση, καμία ανοχή για να ανοίξει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, ενδεχομένως να αποσταθεροποιήσει την συμμαχία σε κάποιο άλλο γεωγραφικό μέτωπο. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα, αυτό εξακολουθώ να εκτιμώ ότι στο πεδίο δεν θα έχουμε κάποια κινητικότητα και δεν θα έχουμε ξανά μια επανάληψη του καλοκαιριού του 2020.